φάση από την Βιερίνια. Απέναντι ζητάει ο Λιθιός. Λίγο λιμάνια και φέρνει. Από τον Βιερίνια ο οποίος επίπονος κερδίζει ξανά την παραγωγή. Δίγει λίγο το κοντρόλ. Δεν μπορείς να κερδίσει το κοντρόλ. Ματσάρα ρε. Ματσάρα ρε. Αυτό είναι μας. Πολύ τρέξιμο, φοβερές μονοδοχίες, αυτή ένταση. Σε πέναλτι να γίνει. Στην αρχή του Πάο βρήκε χώρο. Εδώ βρήκε χώρο ο Πάο, καλά. Δεν πάτησαν περιοχή οι παίκτες του στη κόντρα. Δηλαδή δεν βρήκανε χώρο. Βρήκανε χώρο αλλά δεν πάτησαν πολλοί παίκτες στην περιοχή. Η καλή αντεπίθεση αλλά με λίγους παίκτες βγήκε. Αδειό Μαουρίσιο δεν πέρανε μέσα στην περιοχή. Και εκεί έχει θέμα ο Πάο με το χαφ. Τώρα ένα χαφ δεν πέρανε μέσα. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, είναι μουγκή, είναι κουτσί, αλλά πάει με αυτό που είναι δυνατός. Πάντα πάμε τον νόμο του δυνατού. Όχι, ήταν δυνατό στην έφεση. Ήταν πολύ δυνατό στην έφεση. Μάλιστα, εμείς στο Μετρόπολης, ήμασταν πάρα πολύ ενημερωμένοι και μέσα στο Θωμάγιο. Ποιος έβαγε η κάρτα? Ο Ραούχο ή ο Γκάλο? Γκάλο. Άρα δύο εξτρέμ της ΑΕΚ έχουν κάρτα. Λοιπόν, τι φάω λέτε αυτό? Εγώ την Παρασκευή στη γειτονιά μου εδώ, όταν δείξεις, είχαν μπει κορδέλες. Είχαν μπει κορδέλες από την αστυνομία. Η αστυνομία πριν βγει από εμάς, έδωσε εντολή. Το Άρης ΠΑΟΚ πήρε εντολή η αστυνομία για να μην γίνει με κόσμο. Άρα κάτι ξέρανε. Άρα εδώ ο ΠΑΟΚ γίνεται δυνατός. Γιατί όποιος είναι δυνατός, κλαίνε οι άλλοι. Κλαίνε οι κάτω. Ήταν καλή απόφαση. Αρχίζει σήμερα το μάτσα μην βγει 0-0, 1-1 ή μην χάσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αν χάσει εδώ ο ΠΑΟΚ, η Φεριχή, δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν βλέπω να κερδίζει η ΑΕΚ. Δεν βλέπω να το παίρνει η ΑΕΚ, αλλά και με χ ακόμα επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ σου λέει είσαι δυνατός έξω. Έχεις πρωθυπουργό, έχεις παιδευτό κτλ. Η ΕΠΟ είναι δική σου γιατί και δεν πάει να κερδίσει την ΑΕΚ. Πρέπει να το πάρει το μάτς. Μπήκε δυνατά. Το κακό είναι ότι ενώ μπήκε πολύ δυνατά δεν έκανε φάση ο ΠΑΟΚ. Δεν παίρνει από τα χάπ του τίποτα ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και ο τρίτος που είναι ο Πέλκας υποτίθεται είναι πολύ πίσω. Δεν λειτουργεί καλά στα χάπ. Ο Βιερίνια μπλοκάρεται από τον Γκάλο και καλό που ο Γκάλο έχει κάρτα και ο Βιερίνια πρέπει να χτυπήσει. Ο Μπακασέτας έχει κάρτα από την άλλη μεριά. Δηλαδή πιστεύω ότι εδώ για να μπει γκολ θα πρέπει να γίνει στημένο χτύπημα. Ψηλά, ψηλά θα μπει το γκολ. Στον αέρα θα μπει το γκολ. Έτσι, αυτό πιστεύω. Δεν πατάει καλά και ο Κρέσπο στο μαρκαρίσματά του. Πολύ κακό.